Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σήμερα κάνουμε πράξη μία ακόμη δέσμευση της κυβέρνησής μας. Η περικοπή της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις ακυρώνεται και τυπικά, με νόμο πλέον, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στους πολίτες. Όπως είχαμε πει άλλωστε από την αρχή, πρόκειται για ένα μέτρο αντιαναπτυξιακό, δημοσιονομικά αχρίαστο και πάνω απ' όλα κοινωνικά άδικο. Γι' αυτό είχαμε πει πως θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην υλοποιηθεί ποτέ αυτό το μέτρο. Όταν κάποιοι άλλοι όχι απλώς προεξοφλούσαν την περικοπή των συντάξεων, αλλά δεν μπορούσαν μερικοί να κρύψουν και τη χαρά τους μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δυστυχώς όμως για αυτούς και ευτυχώς για την ελληνική κοινωνία έπεσαν έξω. Όπως έπεσαν έξω και τόσες άλλες φορές τα τελευταία χρόνια στην προσπάθειά τους να τρομοκρατήσουν τον ελληνικό λαό με fake news και απροκάλυπτη καταστροφολογία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο νόμος που ψηφίζουμε σήμερα δεν είναι όμως η εξαίρεση. Αυτές τις μέρες έρχεται στη Βουλή ένα πλήθος από θετικά μέτρα υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας. Μέτρα που έρουν πολλές από τις αδικίες των μνημονίων, αλλά και ενισχύουν την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Μέτρα όπως το κοινωνικό μέρισμα, που καταβάλλεται αυτές τις μέρες σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, η σημαντική μείωση του έμφυα για την πλειοψηφία των πολιτών, η μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων κατά 1% τον χρόνο, κάθε χρόνο για τα επόμενα 4 χρόνια, η στοχευμένη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η σταδιακή αύξηση που θα δουν 620.000 συνταξιούχοι από 1η-1η του 2019. Αμέσως μετά ακολουθεί ο πρώτος προϋπολογισμός ύστερα από 10 χρόνια, που όχι μόνο δεν περιέχει περικοπές, αλλά αντίθετα είναι κοινωνικά και αναπτυξιακά επεκτατικός. Τμήμα αυτής της πολιτικής είναι και η τροπολογία που σας παρουσιάζω αμέσως. Πρόκειται για την οριστική κατοχύρωση και διασφάλιση ενός πολύ σημαντικού κοινωνικού προγράμματος, το Βοήθεια στο Σπίτι. Ένα πρόγραμμα που για περισσότερα από 15 χρόνια προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε ευάλωτους συμπολίτες μας σε όλη τη χώρα, υπερήλικες, ανασφάλιστους, άτομα με ειδικές ανάγκες, ιδίως στην επαρχία και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές όλης της χώρας. Ένα πρόγραμμα που αποτρέπει καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας. Με την παρούσα τροπολογία συστήνονται για πρώτη φορά μόνιμες θέσεις προσωπικού στους Δήμους που είναι ήδη ενταγμένοι στο πρόγραμμα, περισσότερες από 3.200 θέσεις μόνιμου σταθερού προσωπικού, με την προοπτική μάλιστα επέκτασης των υπηρεσιών αυτών και σε άλλους Δήμους στο μέλλον. Επιπλέον, διασφαλίζεται από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, ήδη από τον προϋπολογισμό του 2019 θα συμβεί αυτό, η πλήρης χρηματοδότηση του προγράμματος. Με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα, θεσπίζεται διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη αυτών των θέσεων που οι Δήμοι θα συστήσουν στις κοινωνικές τους υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της προϋπηρεσίας που έχει ήδη διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος. Αυτό γίνεται ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει ισορρευμένη εμπειρία για τις ευαίσθητες αυτές υπηρεσίες, αλλά και λόγω της προσωπικής σχέσης που έχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις δημιουργηθεί, έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στους εργαζόμενους στο πρόγραμμα και στους πολίτες που δέχονται τις υπηρεσίες αυτές. Λαμβάνεται επίσης μέρημνα για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που εργάζονται ήδη στο πρόγραμμα. Οι εργαζόμενοι αυτοί μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις στην ίδια ειδικότητα και στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες των Δήμων. Προβλέπεται τέλος ότι οι εργαζόμενοι που καταλαμβάνουν τις νέες θέσεις απασχολούνται για μία τουλάχιστον δεκαετία στις υπηρεσίες του προγράμματος και δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις. Κάνουμε έτσι σαφή και ξεκάθαρη την πολιτική μας βούληση οι υπηρεσίες αυτές να συνεχίσουν να παρέχονται αδιάλειπτα και αδιατάρακτα και στο μέλλον. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με την τροπολογία αυτή, το Βοήθεια στο Σπίτι αναβαθμίζεται και γίνεται επιτέλους μόνιμος θεσμός του κοινωνικού κράτους. Ένα πρόγραμμα
που αγκαλιάστηκε από τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. Ένα λεπτό, αν έχετε την ανοχή, κύριε Πρόεδρε. Επιπλέον, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, λύγει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς εργασιακής ομοιρίας και αέναης ανακύκλωσης για χιλιάδες συμβασιούχους που στελεχώνουν το πρόγραμμα. Τους εργαζόμενους δηλαδή, που κάτω από δύσκολες, από αντίξωες συνθήκες, προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια πολύτιμες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Πλέον, όσοι εργάζονται στο βοήθεια στο σπίτι θα εργάζονται σταθερά, με ασφάλεια και με κατοχυρωμένα τα εργασιακά τους δικαιώματα. Αποκαθιστούμε έτσι και μια μεγάλη και χρόνια αδικία σε βάρος χιλιάδων εργαζομένων που για χρόνια είχαν μετατραπεί σε πιόνι διαδοχικών κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών. Τόσο με την τροπολογία αυτή, όσο και με τις χιλιάδες άλλες προσλήψεις μόνιμου και σταθερού προσωπικού στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που μέσω ΑΣΕΠ βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται για το αμέσως επόμενο διάστημα, βάζουμε τέλος στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και την υποβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, καλύπτονται οι μεγάλες ανάγκες των ΟΤΑ σε προσωπικό και διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ολόκληρο το χώρο της αυτοδιοίκησης. Με σχέδιο αποφασιστικότητα, αλλά και έχοντας πλήρη επίγνωση ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα που με τόσο κόπο και θυσίες του ελληνικού λαού πετύχαμε τα τελευταία 3 χρόνια, σας καλώ να υπερψηφίσετε όλη αυτήν την τροπολογία για το βοήθεια στο σπίτι. Θεωρούμε ότι είναι και όριμη και απαραίτητη, αλλά πάνω απ' όλα κοινωνικά δίκαιη. Σας ευχαριστώ. Και εμείς. Το λόγο έχει ο κύριος Παπαχρυσόπουλος, εισηγητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.